Το Κομμουνιστικό Κόμμα βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται στην εκδήλωση της πανδημίας σε κάθε περιοχή, αναδεικνύοντας όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν από την έλλειψη της χρηματοδότησης στο σύστημα υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Θα κάνουμε μια αναφορά για την γενική κατάσταση και μετά θα είναι η εξειδίκευση στην περιοχή της Κοζάνης. Η αναζωπήρωση της πανδημίας στην Ελλάδα, λέμε ξεκάθαρα ότι φέρει τη σφραγίδα της κυβέρνησης. Τη σφραγίδα της κυβερνητικής πολιτικής που έπαιξε στην κυριολεξία τη ζωή και την υγεία του λαού στον τζόγο των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων, ειδικά στον τουρισμό και τις μεταφορές. Έκανε εκπτώσεις στα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα μέτρα προστασίας. Άλλωστε και από την αρχή της διαχείρισης, κριτήριο δεν ήταν η υγεία του λαού, όπως υποκριτικά έλεγε η κυβέρνηση, αλλά το να μην γονατίσει το ρημαγμένο δημόσιο σύστημα υγείας που με ευθύνη της σημερινής αλλά και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων βρίσκεται στη σημερινή άθλια κατάσταση. Κριτήριο ήταν να ελεγχθούν καλύτερα οι συνέπειες της πανδημίας στην οικονομία, κυρίως μετά την τουριστική περίοδο, να αποφευχθούν τριγμοί στην κυβερνητική σταθερότητα από μια ανεξάρτητη έξαρση της πανδημίας, όπως αυτή που είδαμε στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Κριτήριο ήταν επομένως η εύρυθμη λειτουργία του καπιταλισμού, η διεθνής μάλιστα δυσκολία του συστήματος στην αντιμετώπιση της πανδημίας με τις εκατόμβες νεκρών. Φανερώνει το πρόβλημα είναι βαθύτερο, οφείλεται συνολικά στην αντιμετώπιση της υγείας ως εμπορεύματος, στη βαρβαρότητα του ίδιου του συστήματος. Από τη μία, ο περιορισμός του ελάχιστου κάθε προληπτικού μέτρου, που θα απέτρεπε τους τουρίστες πελάτες, συνωστισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ελλειπή μέτρα στις δομές ηλικιωμένων, προσφύγων, μεταναστών, αυξάνουν την πιθανότητα ακόμα και μαζικών κρουσμάτων και από την άλλη, είναι ουθεσίες προς τον λαό για την τήρηση των προληπτικών μέτρων, προσαρμόζοντας και κάποια επιστημονικά δεδομένα. Την ίδια στιγμή, η μεγαλοεργοδοσία αποκρύπτει σε γενικευμένο πλέον βαθμό κρούσματα κορονοϊού σε χώρους δουλειάς, ενώ απαιτεί ακόμα και την προσέλευση στη δουλειά εργαζομένων που θα έπρεπε να είναι σε καραντίνα. Η αύξηση των κρουσμάτων, η οποία χαλαρότητα καλλιεργήθηκε, είναι ο καθρέφτης της ανευθυνότητας της κυβέρνησης των παλινοδιών, των αντιφάσεων στα μέτρα προστασίας, κυρίως όμως της υποταγής της δημόσιας υγείας στην κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων. Η ανησυχία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη φυσικά με την έναρξη της εκπαιδευτικής χρονιάς, που ξεκίνησε από τη μία με τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και υποδομές, ως αποτέλεσμα της πολιτικής όλων των μέχρι τώρα κυβερνήσεων. Αυτές οι ελλείψεις είναι και αυτές που διαμορφώνουν μια συνθήκη συγχρονισμού στα σχολεία. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι εν μέσω πανδημίας η κυβέρνηση έκανε την επιλογή να αυξήσει τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε τον κερδισμένο χρόνο από τις θυσίες του λαού, που θυμάστε ισοπαίδωσαν την καμπύλη της πανδημίας, για να θωρακίσει το δημόσιο σύστημα υγείας από ένα αναμενόμενο δεύτερο κύμα που έχουμε ήδη μπει στις συνθήκες τώρα του χειμώνα και από τον κίνδυνο αδυναμίας κάλυψης οξυμένων αναγκών για άλλες σοβαρές ασθένειες, όπως προγραμματισμένα χειρουργία που αναβλήθηκαν στο πρώτο κύμα με το γενικό lockdown, αλλά και τώρα στο δεύτερο μπαίνοντας, φαίνεται ότι υποβαθμίζεται συνολικά η δυνατότητα του συστήματος να ανταποκριθεί σε όλες τις άλλες καταστάσεις που έχουν να κάνουν με ευπαθείς ομάδες, καρκινοπαθείς, χρόνιες ασθένειες, αλλά και γενικώς τις καταστάσεις που προκύπτουν καθημερινά. Και εκεί είναι ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα, το οποίο είναι η πίσω πλευρά που δεν φαίνεται και δεν αποτυπώνεται βέβαια σε ποσοστά, είναι όμως πολύ οξυμένο και έχει και αυτό τις ίδιες ευθύνες. Οι κλίνες μεθ, η περιορισμένη αύξησή τους για τις οποίες πανηγύριζε η κυβέρνηση, δεν επαρκούν ούτε για τις τρέχουσες ανάγκες, πόσο δε μάλλον για συνθήκες πανδημίας. Η αναμονή για κρεβάτι σε μεθ, σε κανονικές συνθήκες, φτάνει μέχρι τους 50 ασθενείς την ημέρα, ενώ το χειμώνα με την έξαρση της γρίψης ξεπερνά τους 100. Και από εκεί ακριβώς αποτυπώνεται η μεγάλη τραγική έλλειψη. Από την άλλη, η κυβέρνηση έχει αφήσει τους εργαζόμενους εκτεθειμένους μέσα στους χώρους δουλειάς, ενώ τα σωματεία που παρεμβαίνουν για τα μέτρα προστασίας γίνονται στην κυριολεξία μπαλάκια από τη μία υπηρεσία στην άλλη, για να τους πούν τελικά στο τέλος ότι είναι και αναρμόδιοι. Στην προσπάθεια του σωματείου να παρθούν μέτρα προστασίας στους εργασιακούς χώρους, απευθύνονται μέσω υπομνημάτων και άλλων παρεμβάσεων στα Υπουργεία Εργασίας, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, ΕΟΔΗ, ΣΕΠΕ και ΠΕΚ. Ενώ κάνουν τα σωματεία γνωστή την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί, την ανεπαρξία μέτρων προστασίας και ζητούν να προχωρήσουν
σε ελέγχους, να εφαρμοστούν τα όσα ισχύουν και να πάρθουν πλέον μέτρα λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων. Δυστυχώς, διαπιστώνουν για ακόμη μια φορά, ακόμα και στις συνθήκες πανδημίας, ότι ουσιαστικά ο εργαζόμενος είναι εντελώς εκτεθειμένος. Ακόμα και τα ελάχιστα που ισχύουν για την υγεία και την ασφάλειά του στην εργασία, με ευθύνη της κυβέρνησης δεν εφαρμόζονται και δεν διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για τον έλεγχο τους από τις ανεμότητες κρατικές υπηρεσίες. Από το πολύ απλό για το τι τελικά ισχύει, ποιες είναι οι οδηγίες για τους χώρους δουλειάς σε αυτές τις συνθήκες, μέχρι ποιο υγειονομικό πρωτόκολλο ακολουθείται σε περίπτωση κρούσματος, η κυβέρνηση έχει φροντίσει να τα αφήσει όλα στον αέρα και να τα υποτάξει στις ανάγκες της μεγάλων εργοδοσίας. Γενικές και αόριστες είναι οι απαντήσεις λοιπόν και του τύπου ότι ό,τι ισχύει από την κείμενη νομοθεσία, ή ότι δεν έχουν σαφείς οδηγίες, ότι υπάρχει και ένα νόμο και το τέλος δεν είμαστε αρμόδιοι. Η κατάσταση είναι ακόμα πιο περίπλοκη όταν ζητούν να μάθουν οι εργαζόμενοι περί υγειονομικών πρωτοκόλων σε περίπτωση κρούσματος ή να γίνει ουσιαστικά μετά από κάλεσμα ο έλεγχος από διαπιστωμένες καταστάσεις από το ΚΕΠΕΚ. Παραπέμπουν στο ΕΟΔΙ, ο ΕΟΔΙ στην πολιτική προστασία, για να καταλήξουν τελικά ότι η μόνη ουσιαστική προστασία είναι η ατομική, βασίζεται στην ατομική ευθύνη. Και τώρα συνολικά, διαπιστώνοντας με ένα συμπίκνωμα της κατάστασης για το πού ακριβώς βρίσκεται ο πυρήνας του προβλήματος, ποιο είναι το αίτιο, πώς αντιμετωπίζεται συνολικά αυτή η κατάσταση, κρύβοντας ουσιαστικά τη σκόνη κάτω από το χαλί και προσπαθώντας να καλύψουν τα κενά με ανεπάρκεις, μετοκινώντας προσωπικό ή υποδομή μοριακούς αναλυτές σε κάποιες περιπτώσεις από κλινική σε κλινική, χωρίς να ελέγχεται το προσωπικό με τακτικά τεστ και χωρίς να βγαίνει σε καραντίνα όταν εκτίθεται σε επαφή με κρούσματα, εξαναγκάζοντας τους γιατρούς σε υπερεφημέρευση και το νοσηλευτικό προσωπικό σε παραπάνω βάρκες, καθιστώντας ακόμα και τα ρεπό είδος πολυτελείας. Μας προκαλούν αγαπητή αγανάκτηση και ανησυχία η ανυπαρκέστατη προετοιμασία του Δημόσιου Σύμματος Υγείας από την κυβέρνηση για το δεύτερο κύμα, η σπατάλη του χρόνου που κερδίθηκε από το πρώτο κύμα με την πειθαρχία και τις θυσίες όλου του λαού. Από την έναρξη της πανδημίας, τουλάχιστον εδώ και 7 μήνες, οι υγειονομικοί που είναι στην πρώτη γραμμή και χειροκροτούνται φυσικά υποκριτικά, φωνάζουν πως η κατεπίκουση προσλήψη μόνιμου προσωπικού, η μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, η επίταξη του ιδιωτικού τομέα πρέπει να γίνει τώρα, τα επαρκή μέτρα προστασίας είναι συνολικά τα μόνα επαρκή όπλα για να δώσουν τη μάχη οι ίδιοι με αξιοπρέπεια και ασφάλεια και για τους ίδιους αλλά και για τους ασθενείς. Οι ιατροί, νοσηλευτές και λοιποί υγειονομικοί που αγωνίζονται διεκδικώντας ένα σύστημα υγείας που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του λαού και τις δυνατότητες που προσφέρουν η επιστήμη και η τεχνολογία στον 21ο αιώνα, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της δουλειάς και του αγώνα, αυτό απαιτούν μέσα και από τις αποφάσεις των δεκάδων σωματείων εργαζομένων στα νοσοκομεία και της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών. Ας αφήσει λοιπόν η κυβέρνηση τις ιστορίες περί ετοιμότητας με τις εικονικές προσλήψεις στη δίθεν ανάπτυξη κλινών ΜΕΘ, γιατί και αυτές έχουν κάποιες προϋποθέσεις και η ασφαλής λειτουργία τους απαιτεί κατάλληλο εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Η εντατικολογία πιο συγκεκριμένα είναι η δίκευση και η εκπαίδευση που διαρκεί 2 ολόκληρα χρόνια και όχι 3 μήνες, πολύ περισσότερο δεν διαρκεί μόνο 2 ώρες. Όπως επιχειρήθηκε να γίνει με ταχύρυθμα σεμινάρια σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις αναγκαστικής μετακίνησης υγειονομικού προσωπικού. Η κυβέρνηση είχε όλο τον χρόνο να προσλάβει τον αναγκαίο αριθμό μόνιμου εξειδικευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για να στελεχωθούν τα κρεβάτια ΜΕΘ. Αλλά σταθερά είναι προσιλωμένη στη λογική κόστους ωφέλους υπεραμείνεται της πολιτικής των μετακινήσεων. Με έναν τρόπο πολύ γρήγορα και συγκεκριμένα δίνουμε αυτήν την εικόνα για την ευθύνη της κυβέρνησης, της εργοδοσίας, των τοπικών φορέων, γιατί έχουν δημιουργήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για μαζική ευρύτατη εξάπλωση του ιού. Έχουν κάνει την επιλογή να εισάγουν κρούσματα ακριβώς για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στον τουρισμό και στις μεταφορές. Και τώρα κουνάνε το δάχτυλο στο λαό μας για να μην είναι αυτός που θα συμβάλλει στην εξάπλωσή του όταν έχουν πάρει όλα εκείνα τα μέτρα, όταν δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο ουσιαστικά για την μη εξάπλωση. Λέμε καθαρά, το εργατικό κίνημα, το λαϊκό κίνημα, οι φορείς του πρέπει να πάρουν αποφάσεις και να δώσουν μάχη. Η επιστήμη έχει κατακτήσει την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πανδημίας, έχει όλα τα όπλα, είναι έργο του λαού μας ουσιαστικά, αυτή η κατάκτηση των επιστημόνων, υπάρχει η δυνατότητα να παρθούν όλα εκείνα τα μέτρα
και για να μην γίνει η εξάπλωση, αλλά και για να αντιμετωπιστούν όλα τα κρούσματα με τα εργαλεία που έχει η επιστήμη στον τομέα της υγείας. Εμείς λέμε ότι δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση να μην αναλάβει τις ευθύνες της, να κρυφτεί πίσω από αυτές και ουσιαστικά χωρίς κανένα πρόβλημα πακτολώδες εκατομμυρίων να τον κατευθύνει μόνο στις τσέπες μερικών παράσιτων στην οικονομία που δεν προσφέρουν τίποτα στην παραγωγή και βέβαια είναι και υπεύθυνοι για την υποχρηματοδότηση στην οποία βρίσκεται και το κακό χάλι στο οποίο βρίσκεται το σύστημα υγείας συνολικά.